είναι μια μέρα που πραγματικά έχουμε σήμερα τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια και στα τεχνολογικά ιδρύματα. Από μια πρώτη έτσι ματιά που έχουμε ρίξει είναι ότι πραγματικά οι βάσεις όπως και είχαν εκτιμηθεί έχουν αρκετά μεγάλη πτώση σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πεδία. Από ό,τι έτσι έχουμε δει στις νομικές έχουμε γύρω στα 300 μόρια κάτω, τα παιδαγωγικά πάνω από 1.000 μόρια και στους νηπιαγωγούς, στα μαθηματικά, φυσικομαθηματικά κλπ. 600-700 μόρια, στην ιατρική στην τάξη των 250-300 μορίων και τελικά στα πολυτεχνία και στις πολυκοινωνικές σχολές μέχρι 1.500 μόρια κάτω. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη χρονιά σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις. Τα παιδιά τώρα της Κορινθίας, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πήγαν πάρα πολύ καλά. Από τα πρώτα στατιστικά που βλέπουμε είναι ότι η επιτυχία είναι πάνω από 80% στα περισσότερα λύκεια, μπορεί και 90%. Οι σχολές που έχουν πετύχει είναι πραγματικά οι πρώτες και στις ιατρικές και στις νομικές και στα πολυτεχνία έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά μας. Ένα μεγάλο μπράβο γι' αυτό, συγχαρητήρια πραγματικά γιατί σήμερα θα δουν τους σκόπους τους και την αγωνία τους να παίρνει τέλος. Ευχόμαστε καλή πραγματικά σταδιοδρομία τόσο στους αμφιτητές και αργότερα στην επαγγελματική του ζωή. Σε ό,τι αφορά εμάς, πραγματικά από τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι όλοι στα σχολεία ως εκπαιδευτικοί από τις 2 του μηνός, περιμένοντας τις 11 του μηνός τον αγιασμό να αρχίσει πραγματικά η καινούργια σχολική χρονιά. Είναι μια δύσκολη χρονιά, θα την παρακολουθήσουμε από κοντά και θα σας ενημερώνω για ό,τι σχετικό θα γίνεται. Πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά που αρχίζει, μέσα από τις πραγματικά δυσκολίες που είναι γνωστές σε όλους μας, να κάνουμε το καλύτερο για το καλό πάνω απ' όλα των παιδιών. Πραγματικά σήμερα χαίρομαι γιατί αυτή είναι η μέρα που πραγματικά ένας εκπαιδευτικός και ένας γονιός δρέπει τους καρπούς μιας ολόκληρης δωδεκαετίας. Τα παιδιά που αρχίζουν την πρώτη δημοτικού περιμένουν τη σημερινή μέρα να δουν πραγματικά τι έχουν πετύχει σε αυτή τη δωδεκαετία. Και πάλι συγχαρητήρια στα παιδιά μας της Κορινθίας που πραγματικά σήμερα μας κάνουν περήφανος με τις επιτυχίες που έχω δει. Ή με τις ελλείψεις τι έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ. Κοιτάξτε, αρχίσανε από χθες το βράδυ που ανακοινωθήκαν οι πρώτες μετατάξεις προς την πρωτοβάθμια. Γύρω στους 40 καθηγητές δικούς μας, δικοί μας θα μετακινηθούν προς την πρωτοβάθμια της Κορινθίας την εκπαίδευση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κάπου οριακά με τα λειτουργικά μας κενά. Πρέπει να ξεκινήσουμε όπως είμαστε και δεν αντέχουμε άλλες μετακινήσεις ανθρώπων ή αποσπάσεις, γιατί θα έχουμε πραγματικά κενά το Σεπτέμβριο. Είμαστε πραγματικά οριακά στα επίπεδα που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε την επόμενη χρονιά. Δεν μπορούμε να κινηθούν προς καμία κατεύθυνση κανένας άλλος καθηγητής αυτή τη στιγμή. Κτηριακά έχουμε ένα καινούριο, ένα νέο το λύκειο του Λουτρακίου που έχει ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Σχέδια έχουν υποβληθεί και για το Λέχιο, για το λύκειο του Λεχαίου και βρίσκονται σε μια διαδικασία καταρχήν θεώρησης των νέων όρων δόμησης και ένταξης στο ΕΣΠΑ πιστεύουμε στο τέλος της χρονιάς, της επόμενης χρονιάς. Της Κορίνθου έχουμε εγκαίνια 100%, μίλησα προχθές με τον Δήμαρχο, μέσα στο Σεπτέμβριο το νέο διδακτήριο του πρώτου γυμνασίου, πρώτου λυκείου. Ναι.